πτώνωση του πληθυσμού μέσα από τέτοιες διαδικασίες δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει κανένας παραλιακός δρόμος στην περιοχή, κανένας δρόμος παράλληλος προς τη Μαραθώνωση, έτσι ώστε να μπορέσει να εκτονωθεί η κίνηση και να καταφύγει ο κόσμος. Θεωρείτε δηλαδή, κύριε Λέκα, ότι η πολεοδομική διάταξη ήταν αυτό που βάρινε περισσότερο? Βεβαίως, η πολεοδομική διάταξη είναι τελική κατάληξη. Mm-hmm. Ο κόσμος ο οποίος δεν ενημερώθηκε έγκαιρα. Και βέβαια, τολμώ να πω ότι οι περιοχές εν ντομάτι υπάρχουν περίπου 100 στην Ελλάδα. Αυτό θέλω να ρωτήσω, κύριε Λέκα. Έχετε καταγράψει κι άλλες περιοχές όπως είναι στο Μάτι? Βεβαίως. Είναι εύκολο να τις δει και με κανένας χωρίς να είναι ειδικός πάνω στο θέμα, χωρίς να αναλύσει ειδικά επιστημονικά στοιχεία. Αν θα πάει κανένας στον Κάλαμο ή στους Αγίους Αποστόλους, είναι μια παρόμοια περίπτωση όπου εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολες οι καταστάσεις. Δεν είναι στο Μάτι. Υπήρχαν και μερικές περιπτώσεις διαφυγής. Ωραία. Συνέβη λοιπόν ότι συνέβη στο Μάτι, με αυτή την τραγωδία που έχουμε 92-93 νεκρούς. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα θα πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω για να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Και είπατε για 100 περιοχές. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια σε ό,τι αφορά τουλάχιστον αυτές τις περιοχές να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα, να κάνουν τις κατάλληλες ασκήσεις προετοιμασίας, να δουν τι συμβαίνει στις περιοχές τους, ποιοι είναι οι τρόποι διαφυγής για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες τραγωδίες. Έχει ξεκινήσει ένα τέτοιο σχέδιο από τη δική σας την πλευρά? Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Από τη δική μας την πλευρά, κοιτάξτε, έχω ένα διτό ρόλο και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου στρέφουμε τις ερευνητικές μας προσπάθειες εκεί που εν πάση περιπτώσει υπάρχει ενδιαφέρον. Και το ενδιαφέρον για περιπτώσεις πυρκαγιών, δασικών πυρκαγιών και αστικών πυρκαγιών, είναι πάρα πολύ μικρό σε όλη την Ελλάδα. Αντίθετα όμως, στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, κάνουμε ασκήσεις ετοιμότητας, κάνουμε ασκήσεις εκένωσης περιοχών, σχολείων, βιομηχανιών κτλ. Και εκεί είμαστε περισσότερο έτοιμοι. Στο σεισμό είμαστε περισσότερο έτοιμοι. Στη φωτιά και στην πλημμύρα δεν είμαστε καθόλου μα καθόλου έτοιμοι. Δεν έχει γίνει απολύτως καμία άσκηση σε όλη την Ελλάδα. Ένα από τα ερωτήματα που θέτει και το πρωτοσέλιδο εδώ, 5 καυτά ερωτήματα το Έθνος, είναι αυτό για την άτακτη ή τακτική εκένωση. Θα μπορούσε να γίνει άτακτη εκένωση? Κοιτάξτε, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα το πρόβλημα της εκένωσης. Πολλές φορές μπορεί να κάνουμε μια εκένωση και να έχουμε περισσότερα θύματα από αυτά που θα υπήρχαν. Αυτό είναι δεδομένο και το έχουμε μελετήσει. Και έχω και μια διαφάνεια βεβαίως από την Ιαπωνία. Δεν ξέρω αν μπορεί να την προβάλλουμε. Είναι μια διαφάνεια όπου εκεί το θέμα της εκένωσης είναι θέμα που απασχολεί την Ιαπωνική κοινή γνώμη κάθε εξάμηνο. Κάθε εξάμηνο κάνουν ασκήσεις ετοιμότητας, ασκήσεις εκένωσης. Και είναι δύσκολο να το εφαρμόσουμε κι εμείς εδώ? Δύσκολο δεν είναι. Η θέληση πρέπει να υπάρχει. Αλλά η θέληση όμως δεν υπάρχει. Συνήθως ξεχνάμε τις δύσκολες καταστάσεις. Mm-hmm. Αφινόμαστε σε μια κατάσταση νιρβάνα, θα το έλεγα. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα οδεύουν όπως έχουν. Όχι, κύριε καθηγητά, μετά από 93 νεκρούς, οφείλουμε να μην ξεχνάμε και να μην ξεχαστούμε. Και εσείς οφείλετε από τη δική σας την πλευρά να ασκείτε με τον τρόπο σας τις πιέσεις προς την πολιτεία, προκειμένου να γίνει αυτό που γίνεται, και αν δεν γίνεται όπως γίνεται στην Ιαπωνία, τουλάχιστον να γίνονται ασκήσεις τακτικές για να ξέρει ο κόσμος τι θα γίνει σε περίπτωση που ξεσπάσει μια τέτοια πυρκαγιά. Είπατε προηγουμένως για 100 περιοχές. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποιες από αυτές τις περιοχές, να με τις ονοματίσετε, να μας πείτε με ονόματα, είναι στο κόκκινο, δηλαδή είναι πλέον επικίνδυνες? Κοιτάξτε, ο Ροπός παραδείγματος χάρη. Δεν άκουσα. Ο Ροπός. Ο Κάλαμος, η Άγια Απόστολη, η Βόρεια Πελοπόννησος ολόκληρη. Είναι μια περιοχή η οποία κινδυνεύει. Δηλαδή, αν θα εκδηλωθούν δύο ταυτόχρονα φωτιές σε δύο περιοχές της Βόρειας Πελοποννήσου, αποκόπτεται ένα μεγάλο τμήμα. Δεν υπάρχει διέξοδος διαφυγής. Επίσης, σε άλλες περιοχές στην Αττική, όπως για παράδειγμα στα Μέγαρα ή στην πίσω πλευρά του Πατέρα Όρους. Έβλεπα στα ρεπορτάζ την Ιπποκράτειος Πολιτεία, όπου η διαφυγή και εκεί είναι δύσκολη. Δεν ξέρω από τα δικά σας τα στοιχεία. Εκεί είναι πραγματικά. Κοιτάξτε να δείτε, όταν συμπλέκεται ο δασικός ιστός, όταν έχουμε καταπατήσει ουσιαστικά τον δασικό ιστό και τον έχουμε κάνει αστικό ιστό, και όταν συμπλέκονται αυτά τα πράγματα και όταν δεν υπάρχει καμία φροντίδα είτε από τις τοπικές αρχές είτε από τους ιδιοκτήτες να κόψουν επιτέλους τα ψηλά δέντρα που μπαίνουν ουσιαστικά μέσα στο σπίτι τους, από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες φωτιές. Αν πάτε αυτή τη στιγμή στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Θα είχαμε και διαφορετική συμπεριφορά της. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Αν πάτε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, θα δείτε ότι τα δέντρα μπαίνουν κατευθείαν μέσα στα διαμερίσματα. Καμία μέρημνα. Και βέβαια οι ίδιοι οι οποίοι έχουν κάνει την παρανομία, οι ίδιοι είναι αυτοί που διαμαρτύρονται στη συνέχεια προς την πολιτεία γιατί δεν έκανε τις απαραίτητες αλλαγές. Για να καταλάβουμε πόσο
σημαντικό είναι αυτό που λέτε. Είναι από τα πρώτα πλάνα που είδαμε από τις πολυκατοικίες. Το πρόβλημα το είχαν οι επάνω όροφοι και όχι τα ισόγεια. Έτσι. Αυτό έχει να κάνει με τα δέντρα που έμπαιναν κυριολεκτικά στα μπαλκόνια. Ναι, είναι ένα από τα σημεία του πορίσματος που τονίζουμε ότι κάηκαν κυρίως τα ψηλά διαμερίσματα. Ναι. Εκεί όπου τα δέντρα έμπαιναν μέσα στα διαμερίσματα, μέσα στα μπαλκόνια. Είναι επόμενο να έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι έχουμε κάνει μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και στο Μεταπτυχιακό Διαχείριση Καταστροφών, και βλέπουμε ότι αυτά τα φαινόμενα είναι φαινόμενα, και αυτά τονίσαμε και στον κύριο Πρωθυπουργό και στον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι αυτά τα φαινόμενα θα πολλαπλασιαστούν τα επόμενα χρόνια και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Θα πολλαπλασιαστούν οι δασικές πυρκαγιές, επειδή η θερμοκρασία ανεβαίνει περίπου κατά 30%, θα πολλαπλασιαστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα περίπου κατά 60%, και βέβαια οι μεγάλες κατολιστήσεις, οι διαβρώσεις εδαφών και όλα αυτά που βλέπουμε, οι λασποραές, το βλέπουμε στο σχήμα, βλέπουμε ότι πραγματικά αυξάνονται 2, 3 και 6 φορές τα καταστροφικά φαινόμενα, δηλαδή αυτό που είδαμε στο Μάτι. Για στην κάρτα την αύξηση πρώτο, των πλημμυρικών φαινομένων. Στο πρώτο σχήμα είναι οι κατολιστήσεις, αν βλέπω καλά. Και στο δεύτερο, οι πλημμύρες. Οι πλημμύρες στο μπλε. Οι πλημμύρες στο κόκκινο κατολιστήσεις. Αυξάνονται κατά ένα ποσοστό 30% περίπου, και οι κατολιστήσεις αυξάνονται κατά 60%. Κατά 60%. Δηλαδή, μετά μια μεγάλη δασική πυρκαγιά και με βάση την κλιματική αλλαγή. Συνεπώς, εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε προς κάθε κατεύθυνση είναι το εξής. Ότι φαινόμενα σαν τη μάντρα, σαν το Μάτι, θα βλέπουμε 2, 3, 4, 5 και 10 κάθε χρόνο στην Ελλάδα. 10. Μια Ελλάδα που έχει ένα ιδιαίτερο σύστημα περιβαλλοντικό, το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε. Συνεπώς, αυτά που βλέπουμε τώρα είναι νομοτέλεια να πολλαπλασιαστούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, μήπως θα πρέπει όμως να πολλαπλασιαστούν, διότι εδώ που τα λέτε τα πράγματα είναι... Τρομάζουν. Μήπως θα πρέπει όμως να πολλαπλασιαστούν και να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας οι ασκήσεις ετοιμότητας με τη συμμετοχή των πολιτών, να, και εσείς και η πολιτεία να οργανώσουν τους πολίτες, να τους εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει, τι ενδεχομένως θα συμβεί και πώς θα πρέπει να προστατευτούν. Δηλαδή πρέπει να γίνει μέρος της καθημερινότητας το να γίνεται άσκηση κάθε 6 μήνες σε αυτές τις περιοχές. Θα σας πω μόνο το εξής. Πέρυσι που ήμουν πρόεδρος των Οργανισμών Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, γιατί δεν υπάρχει διοίκηση αυτή τη στιγμή στον αντισεισμικό σχεδιασμό, στον οργανισμό, κάναμε προσπάθειες ώστε να ενταχθούν μαθήματα στα σχολεία, που τα παιδιά είναι ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμού, μεταφέρουν τη γνώση στο σπίτι τους, διαμορφώνουν συνειδήσεις για όλη τους τη ζωή, και αντιλήψεις και προσεγγίσεις. Κάναμε προσπάθειες σε σχολεία να μπουν μαθήματα αντιμετώπισης αυτοπροστασίας, όχι μόνο από σεισμούς, από πλημμύρες, από φωτιές, από ατυχήματα και άλλα θέματα. Ουσιαστικά δεν πήραμε απάντηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα μάθημα σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, που να μας λέει για το περιβάλλον, να μας λέει στοιχειώδεις συμπεριφορές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μαθήματα τα οποία είναι πραγματικά άχρηστα. Εντελώς, γιατί έχω τρύπες. Μια παιδεία που παραπέει, μια παιδεία που από την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου μέχρι την τελευταία τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ουσιαστικά είναι άχρηστη. Διαμορφώνει πολίτες. Πώς? Για να μας τους φέρει με τελικό στόχο να τους φέρει στο πανεπιστήμιο. Και αντιμετωπίζουμε τεράστιες καταστάσεις αρνητικές στο πανεπιστήμιο με παιδιά τα οποία δεν έχουν βηματισμό, έχουν χάσει τον βηματισμό τους. Είναι καμένα μυαλά από τις εξετάσεις. Όλο ένα σύστημα ολόκληρο παιδείας το οποίο προσανατολίζεται τις εξετάσεις. Και αυτό είναι το τραγικό για τη χώρα. Πρέπει να αρχίσουμε από τώρα για να έχουμε παιδεία μετά 20 χρόνια. Για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά σαν πολιτεία, πάντως, σαν κράτος, σαν ότι, Ελλάδα. Κύριε Λέκα, ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα, γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Φυσικά. Βλέπουμε ένα τεράστιο τι γίνεται θέμα. Στην Ευρώπη, είναι τεράστιο θέμα, οπότε πρέπει να αρχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε όλα τελείως διαφορετικά γιατί και αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Να έχουμε άλλα μάτια. Να. Θα εκμεταλλευτώ με την καλή έννοια την παρουσία του κύριου Λέκα. Υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο εδώ στη Δημοκρατία, αλλά βλέπω και στο διαδίκτυο. Προβλέψει σοκ σε συνέδριο. Σε συνέδριο προφανώς. Τι τα στοιχεία εσείς, θα το γνωρίζετε. Ακριβώς, ναι. Οι Τούρκοι περιμένουν 7,7 ρίχτερ
στην Κωνσταντινούπολη και στην ευρύτερη περιοχή και ετοίμασαν σχέδιο. Τι ισχύει από αυτό? Κοιτάξτε, δεν είναι νέο αυτό. Είναι μια παλιά θεώρηση από το 1999, όταν είχαμε πρωτοπάει στην Τουρκία με το μεγάλο σεισμό του Ισμίτ. Εκεί διατυπώθηκαν κάποιες απόψεις ότι κάποια κομμάτια του ρήγματος της Ανατολίας δεν έχουν σπάσει. Μετά από μελέτες όχι μόνο των Τούρκων αεροστημών, αλλά και δικές μας και διεθνώς, υπήρχε μια προσπάθεια να προσδιορίσει το σεισμικό κίνδυνο στην πόλη. Είδαμε ότι μέχρι το 2023 θα πρέπει να εκδηλωθεί ένα σεισμός της τάξης των 7-7,5 βαθμών. Και όσο καθυστερεί, τόσο μεγαλώνει ο σεισμός. Βεβαίως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αυτός ο σεισμός για μας είναι δεδομένο για την Κωνσταντινούπολη, γιατί πρέπει να σπάσει αυτό το κομμάτι του ρήγματος. Και βέβαια μέσα σε αυτά τα πλαίσια, εμείς ήδη εδώ από την Ελλάδα, σαν επιστημονικός χώρος, είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε στην περίπτωση εκδήλωσης ενός μεγάλου σεισμού, ο οποίος αναμένεται. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Λέκα. Δεν ήταν ευχάριστα αυτά που μας είπατε. Μας είπατε και την πρέπει να γίνει, αλλά δεν ήταν και ευχάριστα. Κοιτάξτε, οι αλήθειες είναι πάντα δύσκολες. Βεβαίως είναι δύσκολες. Και ενδεχομένως να στεναχωρούν. Αλλά δυστυχώς το επαναλαμβάνω, επειδή και λόγω των σεισμών και λόγω των καταστροφών έχω μια ευρία αντίληψη του τι γίνεται στον κόσμο. Έχω πάει περίπου 30 ταξίδια την προηγούμενη χρονιά σε περιπτώσεις αντίστοιχες με τις δικές μας. Όλος ο κόσμος προχωράει μπροστά. Εμείς μένουμε πίσω. Και αυτό είναι μια γενική διαπίστωση. Να προετοιμαστούμε και ετοιμότητα. Και βέβαια, δηλαδή. Και βέβαια για αυτό το πράγμα γίνεται και στην παιδεία. Mm-hmm. Και στην παιδεία. Όλος ο κόσμος προχωράει και εμείς μένουμε πίσω σε νοοτροπία. Μένουμε πίσω σε διαδικασία σκέψης. Και αυτό είναι το τραγικό για την Ελλάδα. Εγώ, κύριε Λέκα, θα κάνω μια ευχή να μην επιβεβαιωθούν αυτά που μας είπατε. Ούτε οι σεισμοί, ούτε οι πλημμύρες. Και εμείς δεν το θέλουμε. Και εμείς δεν το θέλουμε. Αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε στη φύση. Η φύση είναι κάτι πάραγο μας. Δεν την ελέγχουμε τη φύση. Mm-hmm. Η φύση ελέγχει σε εμάς. Και όταν δει η φύση ότι κάτι γίνεται, αντιδρά. Και αυτές είναι αντιδράσεις της φύσης. Ισχυρές αντιδράσεις. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και συγγνώμη να ήμουν δυσάρεστος. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να λέγονται κάποια πράγματα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.